Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το χιώτικο λαό που ανταποκρίθηκε είτε μέσω του καλέσματος στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία, όπου οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί έπαιξαν πρωταρχικό κοινωνικό ρόλο. Κοντά στα άλλα τους καθήκοντα έχουν αυτή την περίοδο πάρει και ένα σημαντικό βάρος να στηρίξουν τις άνεργες οικογένειες των σχολείων και των νηπιαγωγείων όλης της Χίου. Από τούτα εδώ τα πράγματα τα οποία συγκεντρώσαμε, τα οποία πρέπει να πούμε ότι συγκεντρώσαμε και από τον οβολό όλων των χιωτών έξω από τα σούπερ μάρκετ το Σάββατο το πρωί, θα πάνε σχεδόν στο σύνολο των σχολείων του νησιού μας και στην Γνούσα και στα Ψαρά, δείχνοντας συμβολικά ότι είμαστε κοντά σε όλες τις οικογένειες, νιώθουμε και αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μιας και η ανεργία πλήττει όλους μας και καταλαβαίνετε ότι οι ευαισθησίες πρέπει να είναι αρκετές για να μπορούμε να αντέξουμε αυτή την παρατεταμένη περίοδο. Είναι σημαντικό ότι ο κόσμος κατανοεί ότι κοντά στη διεκδίκηση, κοντά στον αγώνα, θα πρέπει να βάλει και την ψυχή του προκειμένου να στηρίξει το διπλανό του. Είναι μια κίνηση που μας έδειξε πάρα πολλά, μας έβαλε πάρα πολλά προβλήματα μπροστά και πάρα πολλές υποχρεώσεις ως συνδικαλιστικό κίνημα να κατανοήσουμε το ρόλο και την ευθύνη μας απέναντι στους συναδέλφους μας και να οργανώσουμε τον αγώνα. Έδειξε όμως και μια άλλη διάσταση ότι η ψυχή του εργάτη, του Έλληνα, είναι πάνω απ' όλα αλληλέγγυα προς τον συνάνθρωπό της και πάνω απ' όλα έχει αποθέματα ψυχής. Υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και ανέργων και συνταξιούχων και ανθρώπων που έχουν στις οικογένειες άνεργους, οι οποίοι πήραν ένα κουτάκι γάλα, πήραν ένα μπουκάλι κρασί, πήραν γάλατα και απορρυπαντικά, οδοντόπαστες και βέβαια πάνω απ' όλα στο επίκεντρο είναι τα παιδιά με τα δώρα, τα οποία τούτες τις μέρες είναι αναγκαία, μιας και μια σοκολάτα, ένα γλυπιτζούρι, είναι κάτι απαραίτητο για την παιδική ψυχή. Θα θέλουμε να στείλουμε ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χιώτες και τις χιώτισσες και να τους πούμε ότι θα υπάρξει ενημέρωση αναλυτική για το πόσα πράγματα συγκεντρώσαμε και βέβαια σε πόσες οικογένειες διαθέτουμε. Θέλουμε τώρα να απευθύνουμε ένα μήνυμα στις άνεργες οικογένειες που έχουν γραφτεί από την περίοδο των Χριστουγέννων, ότι από αύριο το απόγευμα στις 6.30 ώρα στο Σύλλογο Δασκάλων θα μοιράζονται οι τσάντες και πάλι με σειρά προτεραιότητας όπως γράφτηκαν το Δεκέμβρη και με βάση τα πράγματα τα οποία έχουμε συγκεντρώσει θα γίνει μια προσπάθεια να πάρουν όλοι κάποια πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα αυτές τις μέρες. Μια υπόσχεση δίνουμε ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε δυναμικοί σε όλα τα επίπεδα και του αγώνα και της διεκδίκησης της αξιοπρέπειας των συναδέλφων μας εργαζομένων. Κύριε Μπαζή, με βάση τη λίστα των Χριστουγέννων, για πόσα άτομα και πόσες οικογένειες πρόκειται? Ήταν 312 οικογένειες, 977 περίπου άτομα. Θέλει μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να ανταποκριθούμε. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και σε αυτή τη φάση.